Την ακύρωση των εξετάσεων του πρώτου τετραμήνου ζητά η ομάδα πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των τελειοφύτων. Μέσω επιστολής που απέστειλαν στην Υπουργό Παιδείας και την οποία εξασφάλισε ο Αντένα, εκφράζουν την αγανάκτηση και την πικρία που νιώθουν ως γονείς μετά τα τραγικά, όπως τα χαρακτηρίζουν, αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου, καθώς και την αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους. Ζητούμε να στηρίξετε και να ακυρώσετε άμεσα τις ευτράπελες εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου, αφού ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί σωστά και δεν τηρήθηκαν ιδέουσες διαδικασίες. Καταπατείτε το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των παιδιών όσον αφορά τα πολιτήρια, αφού ιδιωτικά σχολεία χωρίς τις εξετάσεις τετραμήνου θα έχουν άριστα πολιτήρια εις βάρος των παιδιών μας. Κύριοι, πώς γίνεται η Κυπριακή Δημοκρατία να αναγνωρίζει δύο ειδών πολιτήρια? Οι γονείς καταγγέλουν παραλήψεις και ασυνέπειες όσον αφορά στην εφαρμογή του θεσμού το πρώτο τετράμινο, κάνοντας λόγο για επιπτώσεις τόσο στη βαθμολογία όσο και στη ψυχολογία των μαθητών. Είχαμε πάρει υποσχέσεις και προεκλογικά από πολιτικά πρόσωπα, από φορείς, για την αποκατάσταση της αδικίας σε σχέση με τις βαθμολογίες των παιδιών. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, οπότε τώρα μια ομάδα ανεξάρτητη από γονείς τελειοφύτων δίνουμε τον τελευταίο μας αγώνα. Η επιστολή έχει αποσταλεί επίσης στη νομική υπηρεσία και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Αύριο στο μεταξύ συνεδριάζει εκτάκτως η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ενώπιον της οποίας θα τεθούν οι τροποποιητικοί κανονισμοί που ενέκρινε η κυβέρνηση για τις εξετάσεις για το δεύτερο τετράμινο και οι οποίοι προνοούν τη μείωση της βαρύτητας της εξέτασης στο 20% και παράλληλα τη μείωση της εξεταζόμενης ύλης στο 60% της διδάχθησας.